να φιλοξενούμε εδώ για το τριήμερο τον Λεωνίδα Τράγκαλο, πάμε σε εποχή 4 χρόνια. Πέντε. Ο οποίος παρήγαγε σπουδαία ερωτώνται με γυμναστικές εμπειρίξεις, με παρελάσεις, με προσφορά στο δεκαιμονικό σαν προπονητής και θα αναφερθεί ο κύριος Λάρνας σαν αρχαιότερος, αλλά λεγέντης. Αρχαιότερος είναι, αλλά λεγέντης δεν θα είναι. Και έχουμε τη χαρά επιπλέον να έχουμε τους αποφύτους μετά από τις έρθες των Λεωνίδας πήγες στην Ιωνίδια σχολή την πρώτη από Πειραιά και ήρθαν καμιά δεκαριά μαθητές τους θέλοντας να γνωρίσουν, επειδή τον αγαπούν, από πού ξεκίνησε ο δάσκαλός τους. Και αυτό είναι σπουδαίο και αυτό είναι καλή εκδήλωση. Εκείνο που έχω να σημειώσω, επειδή συμμετείχαν οι Πειραιώτες στα δρόμενα εδώ για την απελευθέρωση, έμειναν έκπληκτοι και από την παρέλαση αλλά και από την ποιοτική εκδήλωση χθες που έγινε για τη Θεάντια Φλωρά Καραβία. Και θέλω να δώσω τα εύσημα, γιατί και εγώ συγκινήθηκα, ήταν από τις καλύτερες εκδηλώσεις που είδα στη ζωή μου, στο Λάζαρο τον Κότσικα. Σήκω πάνω, ρε. Έχω τον λόγο. Τάκη. Εσύ στο τέλος. Ένα ακόμα. Τι. Τα γυμναστήρια, τα κλειστά και τα λοιπά γίνανε πώς και πότε και γιατί. Επειδή ο Τάσος ήταν πιο πολύ του θρησκευτικού περιεχομένου, δεν θα τα πει να πω εγώ δύο λόγια. Να τα πει. Όταν ήρθε ο Λεωνίδας εδώ, νεοδιορισμένος, δεν υπήρχαν υποδομές γύρω που υπήρχαν υποτυπώδεις. Θυμάμαι το πρώτο πράγμα μας έβαλε μια πασχέτα, θυμάσαι Μάρκο. Και το κλειστό γυμναστήριο που είναι το πρώτο στην Ελλάδα σχολικό γυμναστήριο ήταν στα Πετά. Τα Πετά έγιναν με αιτήσεις. Ωραία. Και μετά με προσφορές του συγχωρημένου και με νεροφαγές μας. Που αν το πρόσφερε. Παπαγεωργίου Μέγας Ευεργέτης. Βεβαίως. Χρησιμοποιήθηκε το κλειστό γυμναστήριο τότε. Εξοπλίστηκε. Είχαμε τις καλύτερες γυμναστικές επιδείξεις. Και στους περιφερειακούς αγώνες Δυτικής Μακεδονίας ήμασταν πάντα πρώτοι, γιατί ήταν ο Λεωνίδας και η Φωτεινή. Θέλω να σημειώσω ότι η κυρία Δρύμερη, σύζυγος του Λεωνίδα, δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να έρθει, αλλά θα έρθει ενευθέτω χρόνο. Θα τη φέρει η κόρη του η Νατάσια. Λοιπόν. Δεν ξέρω ποιος είναι ο προσφυέστερος αρχιερισμός. Αν πω κυρίες και κύριοι, είναι μια φιλοφρόνηση. Δεν σας προσφορώ κυρίες και κύριοι. Αν σας πω σύντροφοι, είναι στεγνός και σπινός χαρακτηρισμός που δηλώνει ότι τρώμε μαζί και είμαστε μηχανές που παράγουμε. Γι' αυτό δεν θέλω. Γι' αυτό θα σας πω αγαπητοί συμμαθητές μου. Είτε είστε δάσκαλοι, είτε είστε μαθητές, αυτή τη στιγμή η εκκλησία μας έχει αδελφούς. Εμείς στην εκπαίδευση θα πούμε συνάδελφοι, συμμαθητές. Όπως είπε ο αγαπητός Τάκης, έχουμε τη χαρά να έρχεται ένας από τους δασκάλους μας της πενταετίας 64-69, ο αγαπητός, σεβαστός γιατί ήταν δάσκαλος, ο αγαπητός, γιατί ήταν εξαίρετος ο Λεωνίδας ο Τράγκαλος. Θέλω ένα χειροκρότημα. Ήταν, ή μάλλον πριν πω αυτό, αν μου επιτρέψετε να κάνω 2-3 λεπτά μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία του εκπαιδευτηρίου Τραπάνη και Γυμνάσια, και κάποτε έγινε και λύκειο μετά το 64, διότι θα πω μια φράση η οποία ανήκει στη μεγάλη φυσιογνωμία της συνάντησης, μια από τις μεγαλύτερες, στον Χρήστο τον Καπουρκάγια, ο οποίος γράφει «Το τραπάνιζο γυμνάσιο όταν το αντικρίζω, βλέπω το πνευματικό μου γίγνεσθε». Και εμείς που φοιτήσαμε εδώ και διδάξαμε εδώ,
Θα συμφωνήσουμε απόλυτα με τον Μακαρίτη τον Καμπουκάλια ότι όταν το αντικρίζουμε απ' έξω περνούν χίλιες δυο αναμνήσεις από το μυαλό μας και λέμε μαζί του ότι αυτό ήταν το πνευματικό μας γίγνεσθε διότι εδώ μάθαμε τα γράμματα. Ένα σχολείο το οποίο ιδρύθηκε ως ίδρυμα αφού κτίστηκε πρώτα ως κτίριο το 1888 είχαμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια. Το 1988 είχαμε ήδη μεταφερθεί στο κτίριο το οποίο συνέχισε και συνεχίζει την αποστολή του Τραπαντζή, το διδακτήριο Γεώργιος Παπαγεωργίου. Εκεί συνεχίζεται η παράδοση της ευποιίας, της ευεργεσίας και το κάθε τι καλού πνευματικού το οποίο κουβαλάει εισιάτιστα στην όχι πολύ μακραίωνα αλλά πολύ ένδοξη ιστορία της. Όταν κτίστηκε το Τραπάντζιο Γυμνάσιο για να καταλάβουμε τα μεγέθη, τη σημασία που είχε θα αναφερθούμε ότι σε ολόκληρη τη Μακεδονία όχι δυτική, σε ολόκληρη τη Μακεδονία λειτουργούσαν τρία γυμνάσια. Στη Θεσσαλονίκη 1, στις Σέρες 2 και στο μοναστήρι, τα Μπιτόλια δηλαδή σήμερα, τρία γυμνάσια έχουμε όλο και όλο και έρχεται ο Τραπαντζής το 1888 και εξοδεύει και δαπανάει αφιδός να κτιστεί το σχολείο, το Τραπάντζιο και να το πρικοδοτήσει για τη λειτουργία του κάτι σημαντικότατο για εκείνη την εποχή. Όπως ξέρουμε η εκπαίδευση στην ιστορία της επί τουρκοκρατίας ήταν στα χέρια της Εκκλησίας και το Τραπάντζιο Γυμνάσιο ως το 1914, το 12 ελευθερωθήκαμε, μέχρι το 12 είχαμε Τουρκία την ευθύνη και την υποπτία της λειτουργίας του γυμνασίου την είχε η Εκκλησία. Ο αέμνησος Τραπαντζής με έγγραφό του στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως δήλωσε ότι ξοδεύω το μεγάλο ποσό για να κτιστεί το Τραπάντζιο Γυμνάσιο και τον παρακαλούσα να εκδώσει συγγύλιο, έτσι ήταν τότε οι συνήθειες, να κτιστεί το Τραπάντζιο Γυμνάσιο και να λειτουργήσει. Και εκδίδεται το 1889 και αρχίζει να λειτουργεί εξατάξιο από την αρχή. Στο Τσοτήρι δεν είμαστε τοπικιστές, το 1871 δηλαδή μερικά χρόνια νωρίτερα από το Τραπάντζιο, είχε ιδρυθεί σχολή και όχι πλήρες γυμνάσιο. Πλήρες γυμνάσιο στη Δυτική Μακεδονία το πρώτο ήταν το Τραπάντζιο. Ούτε η Κοζάνη είχε, μετά 10 χρόνια θα εκτιστεί το Βαλταδόριο στην Κοζάνη, ούτε η Κοζάνη είχε γυμνάσιο και η Σιάτιστα απέκτησε γυμνάσιο. Μια πορεία επομένως η οποία ξεκινάει από το 1889 και τελειώνει δεν τελειώνει, απλώς αλλάζει συνεχιστές το 1986 είχα την τιμή να είμαι διευθυντής στο Λύκειο Σιάτιστας. Είχε τελειώσει το κτίριο Γεώργιος Παπαγεωργίου και αισθάνθηκα μεγάλη τιμή και ένα βάρος στους ώμους μου να είμαι διευθυντής του Τραπαντζίου Λυκείου και να εκφωνήσω όταν έγιναν τα εγγένεια του κτηρίου, διδακτηρίου Γεώργιος Παπαγεωργίου στο κτίριο που είναι δίπλα μας. Είχα αρπάξει τότε μια ευκαιρία, αν θα δείτε έξω την μαρμάρινη πλάκα, επιγραφή, εκτός από το αρχαίο επίγραμμα το ελεγγυακό που είναι στην πολύ αρχαίουσα γλώσσα, ίσως ο πρώτος γυμνασιάρχης που ήταν ο Μουσαίος, έτσι λεγόταν, μετά ήρθε ο Παπίας, ο μεγάλος Παπίας, έγραψαν ένα ποιηματάκι. Αν θα δούμε τώρα έξω, θα το δούμε πάνω στην μαρμάρινη επιγραφή. Δω, εδώ δηλαδή, ποιος φρόνιασε τα σμούσας, ρωτάει, δώσ' μου σιάτιστα πατρίς
Το όνομα να στεφανώσω Ιωάννης Τραπαντζής. Αρπάζοντας λοιπόν αυτό εγώ το ποιηματάκι, ξεκίνησα την ομιλία μου το 1986, όταν εγκατασταθήκαμε και γινόταν τα εγγένεια του καινούριου διδακτηρίου, και είπα τότε, για να μην παραξηγηθούμε, οι αδελφοί Παπαγεωργίου είναι συνεχιστές του Τραπαντζή. Δεν καταργούν τον Τραπαντζή, αλλά συνεχίζουν την ιστορία του. Και είπα, ξαναθρόνιασαν τις μούσες σε κτίριο εκεί περικαλές στο καινούριο, οι αδελφοί Παπαγεωργίου του Τραπαντζή συνεχιστές. Σιάτιστα στεφάνωσέ τους με δόξα και τιμές παντοτινές. Η ιστορία του σχολείου συνεχίζεται. Τραπάζιο εις τους αιώνας των αιώνων και διδακτήριο στους αιώνας των αιώνων Γεώργιος Παπαγεωργίου. Ξέρουμε την ιστορία και την προσφορά των μεγάλων αδερφών και ευεργετών της Σιάτιστας, των αδερφών Παπαγεωργίου. Δεν υπάρχει και χρόνος, αλλά και διάθεση εκ μέρους μου να μονολογήσω, να μονοπολίσω το λόγο και να αναφερθώ σε 5-6 σταθμούς κορυφαίους μέσα στην ιστορία. Είναι καταγεγραμμένα, γιατί είχα πάρει την τιμή να εκδώσω ένα βιβλίο το 1993, την ηλεκτρονική μου διατριβή, την αφιερώνω ένα σώμα στο Λεωνίδα Τράγκαλο και στη Λεβέντισσα σύζυγό του Φωτεινή Κρήτα. Αυτό το παλικάρι, όταν το 1964 ήρθαν με τη Φωτεινή να αναλάβουν το διδακτήριο, το σχολείο μάλλον, σαν ίδρυμα, στα χέρια του το τιμόνι του είχε ένας δυνατότατος γυμνασιάρχης, ο Νικόλαος Γελουκόπουλος, με σημεία. Ήταν όμως το πνεύμα πάρα πολύ αυστηρό εκείνη την εποχή. Ήταν μία αγωγή την οποία σήμερα μπορεί να χαρακτηρίζουμε αυταρχική. Αλλά ήταν το μετέχνιο, το έτος 64-65 εκεί μέσα, που έπαιρνε ένας άλλος αέρας και έδινε μια άλλη όθηση στην παιδεία, η πολιτεία, και άλλαξε το σκηνικό. Οι καθηγητές, δε επικεφαλής του Λαΐμνης, στον Νικόλο Γιαννοκόπουλο, ήταν κέρβεροι με το παραμικρό σφαλιάρα και αποβολή. Όταν ήρθαν, και δεν το λέω για να κολακέψω, μερικοί καθηγητές, πρώτος ο Λεωνίδας, η πρώτη η Φωτεινή καλύτερα, ήταν λίγο αυστηρότερη η Λεωνίδα που σαν, λίγο αυστηρότερη, αλλά ήταν αϊφαλεστάτη, περπατούσε και έβλεπες ότι περπατάει μια Αμαζόνα. Ο Μάβης ο Εφερμίδης, άλλοι καθηγητές, πήρε μια άλλη όψη και άρχισε να σπάζει. Έφυγε ο Γιαννακόπουλος, έφυγαν κάποιοι πάλι καθηγητές, τους οποίους μνημονεύομαι άριστα, μας βοήθησαν πάρα πολύ, και οι καινούριοι καθηγητές, με αποκορύφωμα το 1965 ήταν που ήρθε ο Γιάννης Λουκάς. Ανοιχτό μυαλό, ευρύτητα σκέψης, πολυμάθεια, πολυμέρεια, φοβερός. Και όσα ελληνικά γράμματα ξέρουμε, και βάζω τον εαυτό μου, δεν ξέρω οι άλλοι πώς το θεωρούν, να το νομίζω να συμφωνήσουν. Εγώ ήμουν στο γυμνάσιο από το 60 ως το 66. Την πρώτη δηλαδή πενταετία, εξαετία της δεκαετίας του 60. Όσα γράμματα μάθαμε στην ελληνική γλώσσα από τον Μακαρίτη, τον Γιάννη, τον Λουκά, δεν είχαμε μάθει στα προηγούμενα 5 χρόνια. Είχαμε καλούς καθηγητές. Στο πρόσωπο του Λεωνίδα και της Φωτεινής που απουσιάζει, όπως η Πλωτάκης, θυμόμαστε ο καθένας μας τη γενιά του. Ο Τάκης λίγο αργότερα. Πολύ αργότερα, τι λίγο
άλλοι είναι κατόπιν, οι άλλοι που είναι όλοι τούτε και κάτι. Όσον αφορά τα γυμναστήρια που είπε ο Λεωνίδας, θα τα πει ο ίδιος, ήταν γεγονός. Ο Μακαρίτης, ο Νίκος, ο Δικαιολάκος προσπαθούσε ο άνθρωπος. Τα όσα μέσα και προσπαθούσε πάντα να εξοπλίζει τα λίγα γυμναστικά όργανα που είχαμε, έκανε το πάνω. Αργότερα τα πράγματα άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται καλύτερα, αλλά αυτά θα τα πούνε οι γυμναστές, γιατί έχουμε γυμναστές εδώ και ο κύριος Διδόνης είναι γυμναστής, ο συνάδελφος και η Παναγιώτα, ο κύριος Κάστας, ο Χρήστος ο Κάστας και άλλοι, αλλά αυτοί είναι νεότεροι και κουβαλούν τη δική τους ιστορία. Εγώ είπα την δική μου εμπειρία, είπα τις δικές μου απόψεις,